centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τελιόρδο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο των όσων ακούσαμε πριν από λίγο και τις νέες αποφάσεις που παρατείνουν τόσο την καραντίνα στην αυτούσια, χωρίς κάποιες διευκρινήσεις ή ελαφρύνσεις, στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας για άλλες 10 μέρες μέχρι 24 Απριλίου, και τα περιοριστικά μέτρα στον υπόλοιπο νομό Καστοριάς, Καστοριά, Άργος και Νεστόριο για άλλες 2 εβδομάδες μέχρι 27 Απριλίου. Καθαρά για προληπτικούς λόγους, όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Κόντρα στις εισηγήσεις, για να το ολοκληρώσω, γιατί όλοι μας έλεγαν, δήμαρχος, ο κ. Τζικαλάγιας και τα λοιπά, ότι έκαναν τις εισηγήσεις και τις έκαναν προφανώς για αναστολή των περιοριστικών μέτρων. Ναι, προφανώς από ό,τι είδαμε έγιναν εισηγήσεις και από την πλευρά του Δήμου και ο κ. Τζικαλάγιας είπε. Ναι. Από εκεί και πέρα ακούσαμε τώρα τις ανακοινώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής, ναι, Προστασίας, οι οποίες από ό,τι είπε είναι με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ναι, που έχει. Ναι. Προφανώς και το προσωπικό, το υγειονομικό που έχει έρθει δίνει δεδομένα. Δεν μπορώ όμως να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά είναι αποφάσεις που παίρνονται από την πολιτική προστασία και από τον νεοδί, ναι, με βάση τα στοιχεία που ίσως ξέρετε έχουν. Κυρία Τελιούριο, διευκρινίστε μας. Όλοι εισηγούνται από τους πολιτικούς παράγοντες του τόπου μας, εισηγούνται αναστολή της καραντίνας. Από ποιους ακούει ο κύριος Χαρδαλιάς και οι υπόλοιποι και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε. Αυτό πάντως που καταλαβαίνω εγώ από την τοποθέτηση του κυρίου Χαρδαλιά είναι ότι οι αποφάσεις αυτές παίρνονται με βάση επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό είπε ανακοινώνοντας τη λήξη της καραντίνας στον Εχίνο και στην Πέλα, ναι, και τη συνέχιση σε εμάς. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχει προφανώς κάποια στοιχεία και δεν λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των πολιτικών παραγόντων αλλά των επιστημόνων. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν μπορώ, ναι, να ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Από το πριν πάντως μεταδίδαμε όλες τις πληροφορίες, έδειξαν ότι θα πάμε μια παράταση. Υπολογίζαμε πάντως ότι θα πάμε σε μια εβδομάδα χθες παράταση. Πάντως χθες είχαμε μια αισιοδοξία ότι, ναι, μπορεί και να λήξει η καραντίνα, αλλά δεν έχουμε και τα ακριβή στοιχεία και, ναι, την ακριβή ενημέρωση για να, ναι, μπορούμε να, ναι, καταλήξουμε, ναι, σε κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή δεν έχουμε τα στοιχεία, για παράδειγμα, στα οποία καταλήγουν αυτοί που έχουν έρθει από το υγειονομικό του στρατού, ναι, και χαρτογραφούν την περιοχή. Δεν μας δίνονται τέτοια στοιχεία, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Πράγματι υπήρχε η αίσθηση ότι θα αρχίσει, ότι θα τελειώσει αυτό, αλλά είμαστε πλέον και υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνει η ηγεσία της πολιτικής προστασίας, που λέει ότι βασίζεται σε δεδομένα επιστημόνων. Πάμε λοιπόν να περάσουμε και το Πάσχα έτσι και τις μέρες μετά το Πάσχα, αλλά οι άνθρωποι βγαίνουν ήδη στον αέρα. Θα έλεγα ναι, κύριε Νατσούλη, ότι, ναι, προφανώς και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα, ναι, τα οποία θα πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις. Νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή είναι η πρόσβαση. Νούμερο ένα θέμα, γιατί βγαίνουν οι άνθρωποι τώρα ζωντανά εδώ στην εκπομπή μας από διάφορα χωριά εκεί της καραντίνας και λένε SOS ATM. Δεν έμεινε φράγκο στο σπίτι. Ακριβώς. Αυτό έχω γίνει και εγώ δέκτης, ειδικά τις τελευταίες δύο μέρες, χθες και σήμερα, αυτού του προβλήματος, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα σε χωριά που δεν έχουν ATM και δεν μπορούν να πάνε στην τράπεζα. Οι άλλοι οι οποίοι χρειάζεται να πάνε σε τράπεζα για να κανονίσουν δόσεις χρέη κλπ. Γιατί δεν έχει δοθεί μια σαφής οδηγία ότι όλα αυτά παρατείνονται. Και θέλω να σας πω ότι εγώ σκοπεύω αύριο να κάνω μια αναφορά προς τον Υπουργό και όχι ερώτηση. Τι γίνεται με τις υποχρεώσεις των πολιτών, ναι, στις τράπεζες και γιατί στο το ATM δεν είναι μόνο για να πληρώσουν, μπας περιπτώσει, είναι δεν και είναι μόνο για να πάρουν χρήματα, όλα, που όλα πρέπει να πάρουν και τα, εννοείται, χρήματα οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κινηθούν, εννοείται, γιατί είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.
και αν τα έχουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα σε βασικά αγαθά, και εδώ προσπαθεί να δοθεί μια λύση και μέσω των Δήμων, της χρηματοδότησης που έγινε προς το Δήμο κλπ. Υπάρχουν προβλήματα. Εγώ σκοπεύω αύριο, σας λέω, να κάνω μια αναφορά για να υπάρξει μια διευκρίνηση για το τι συμβαίνει με τις υποχρεώσεις των πολιτών, και να σας πω επίσης ότι αυτό που από την δική μου πλευρά πιέζω και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γενικά είναι ότι θα πρέπει να γίνουν τεστ για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Η χαρτογράφηση να μην βασίζεται απλά στα επιβεβαιωμένα κρούσματα ή σε αυτούς με τους οποίους οι οποίοι επικοινωνούν με τον ΕΟΔΗ. Γι' αυτό άλλωστε έχω κάνει και μία επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω αν μιλήσατε κιόλας μαζί πέρα από την επιστολή. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα το πρωί δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό, όπου σας πήρε ο κύριος Κικίλιας τηλέφωνο, μάλιστα, και... Ναι, όπου συζητήσαμε αυτό το θέμα με αφορμή την επιστολή που του έστειλα, αλλά και την κίνηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την δωρεά που κάναμε στο νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν, είπα στον κύριο Κικίλια ότι η κανονική ιχνηλάτηση και η αποτροπή της διάδοσης της νόσου και της αντιμετώπισης της νόσου, κατά την δική μας γνώμη, είναι τα τεστ. Γι' αυτό και στην επιστολή του πρότεινα να υπάρχουν κινητές ομάδες υγείας από αυτές που ετοίμασε το Υπουργείο Υγείας, που είναι 500 για όλη την Ελλάδα και στη δική μας περιοχή. Δύο στον Δήμο Καστοριάς, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος, και από έναν στο Δήμο Άργους Ορεστικού και στο Δήμο Νεστορίου. Ο Υπουργός ήταν και σε πολύ καλό κλίμα, να σας πω, η συζήτηση, σε ένα κλίμα όπου όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Ο Υπουργός μου είπε ότι αυτό θα το μεταφέρει στον ΕΟΔΗ, ότι η εικόνα που έχει είναι ότι υπάρχουν στοχευμένες δειγματοληψίες. Από εκεί και πέρα όμως μου είπε ότι θα το μεταφέρει στον ΕΟΔΗ και ελπίζω να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, ώστε να ξέρουμε ποιοι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να μένουν. Άρα λοιπόν σας τηλεφώνησε ο κύριος Κικίλιας και σε πολύ καλό κλίμα, από ό,τι καταλαβαίνω, η επικοινωνία. Σε καλό κλίμα, ναι. Μάλιστα, αυτό καλό είναι. Το καλό είναι. Φυσικά είναι γιατί καλό, θέλουμε... γιατί ξέρετε κάτι. Για αυτές τις φτάνουμε εποχές... πολλές φορές σε σημεία εντάσσεων, ενώ το θέμα δεν αφορά τα κόμματα. Και εγώ ενοχλούμαι όταν, για παράδειγμα, επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι με βάση και αυτά που συζητάω με τους πολίτες, και ενοχλούμαι όταν αυτό το θεωρούν αντιπολίτευση. Και το είπα αυτό στον Υπουργό. Ότι εγώ και λόγω του θεσμικού μου ρόλου, γιατί εκπροσωπώ αυτή την περιοχή, είμαι υποχρεωμένη να λέω τα προβλήματα, και το κατανόησε. Μάλιστα. Πιστεύω να λυθεί. Δηλαδή δεν είναι αντιπολίτευση το να λες ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι αντιπολίτευση το να λες ότι θέλω τον γιατρό στο νοσοκομείο, τον πνευμονολόγο που έχει εγκριθεί από το Δεκέμβριο και εδώ και 4 μήνες δεν γίνεται η δημοσίευση στο ΦΕΤ. Το θέμα είναι ότι δεν το ζητάτε μόνο εσείς εδώ, το ζητάει όποια σύσκεψη και να γίνει. Από ό,τι πάντως σήμερα συζητήσαμε και με τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, τον κύριο Μπογιατζίδη, μας είπε ότι το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Δηλαδή, δώστε μας είδηση. Γιατί θα έρθει ο πνευμονολόγος. Αυτό μας είπε στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Αλέξη Τσίπρα, ο διοικητής της Τρίτης ΥΠΕ. Μισό λεπτό, γιατί ζητούσαμε τρεις πνευμονολόγους, δυο αναισθησιολόγους. Μιλάμε για την πνευμονολόγο του Δεκεμβρίου. Του Δεκεμβρίου. Τη οποία η πρόσληψη είχε γίνει από που έλειπε 19 το Δεκεμβρίου μόνο. Και έλειπε το ΦΕΚ. Από εκεί και πέρα, σήμερα είχα την ευκαιρία και στον Υπουργό, αλλά και στην τηλεδιάσκεψη στον διοικητή της Τρίτη ΥΠΕ, να μεταφέρω και πάλι το αίτημα που υπάρχει από το νοσοκομείο Καστοριάς για δύο επιπλέον αναισθησιολόγους και για τρεις παθολόγους, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό που μας είπανε είναι ότι για έναν αναισθησιολόγο θα έχουμε πιο γρήγορη λύση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, νομίζω, κάποια στιγμή. Ο Αλέξης Τσίπρας, τηλεδιάσκεψη με τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Όλγα Γεροφασίλη, και εσάς.
Ενημέρωση του κυρίου Τσίπρα για τα θέματα της Καστοριάς και εκεί ανακοινώθηκε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δωρεά που είναι ένας κλίβανος αποστήρωσης ατμού 400 λίτρων και, ένα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι η δωρεά είχε... του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά. Ναι. Η δωρεά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και η τηλεδιάσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την κρίσιμη κατάσταση που περνάει η περιοχή μας και γνωρίζοντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την έκτακτη ανάγκη και στο νοσοκομείο μας, γιατί πλέον το νοσοκομείο μας λειτουργεί σαν ένα άτυπο νοσοκομείο αναφοράς φυσικά για τον κορονοϊό, ναι, πήρε την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η δωρεά, η οποία έχει γίνει με συνεισφορά των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοείται ότι για να αγοραστούν αυτά τα μηχανήματα έβαλαν χρήματα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου μας. Έγινε και η πρωινή τηλεδιάσκεψη με την σύνθεση που είπατε, την κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διοικητή της Τρίτης είπε, γιατί να σας πω ότι αρχικά αυτό που είχαμε πει, επειδή η δωρεά αφορούσε στο νοσοκομείο, ήταν να υπάρχει επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος όμως είναι άρρωστος από όσο μάθαμε και αναρρώνει, για να το ευχηθούμε περαστικά. Εκεί λοιπόν έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο Καστοριάς. Από την πλευρά του Προέδρου και της γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη που υπάρχει για την στελέχωση ιδιαίτερα σε αυτή την κατάσταση των νοσοκομείων μας με μόνιμο προσωπικό, και ανακοίνωσε ο Πρόεδρος την δωρεά προς το νοσοκομείο Καστοριάς, η οποία είναι μεν μια συμβολική κίνηση, αλλά είναι και μια πολύ ουσιαστική κίνηση, γιατί αφορά είναι πολύ μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο νοσοκομείο. Πολύ χρήσιμα μηχανήματα. Η επιλογή ήταν να μην πάρουμε αναλώσιμο υλικό, αλλά κάτι που θα μείνει στο νοσοκομείο και είναι μια αξιόλογη δωρεά. Δηλώσατε δηλαδή, περήφανη. Και από άποψη... Ναι. Βεβαίως νιώθω περήφανη και για τον Πρόεδρο μας και για την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί είναι μια κίνηση πολύ ουσιαστική που δείχνει την στήριξη στην περιοχή μας σε αυτή την πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και να σας πω κάτι, κύριε Νατσούλη, και πάλι θα μου πούνε ότι αντιπολιτεύομαι. Θα ήθελα να υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά και αυτές οι κινήσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης. Είδατε σήμερα ο κύριος Χαρδαλιάς, και καλά έκανε ο άνθρωπος, πήγε άμεσα στην Ξάνθη. Μα αυτό λέμε. Στη Λάρισα έχουν πατήσει άμεσα μέτρα. Άμεσα και εκεί. Άμεσα, παντού. Στην Ηλία, άμεσα. Σε εμάς. Σε εμάς δεν ήρθε ούτε ένα κυβερνητικό στέλεχος, ενώ είμαστε η πιο κόκκινη περιοχή της χώρας. Έτσι, αυτό κάνει εντύπωση και κάνει γνωρίζω, εντύπωση. Πρέπει να σας πω ότι επειδή μιλάμε και με νεοδημοκράτες, σε κάποιους, δεν θα πω τα ονόματά τους, σε κάποιους κάνει και σε αυτούς εντύπωση. Εγώ δεν θέλω και να το βάλω. Τους ενοχλεί. Κύριε Νατσούλη, εγώ δεν το βάζω, είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ αλλά... το βάζω, είναι η πόλη που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε το έλεγα και το πρωί. Όταν έρχεται ένα κυβερνητικό στέλεχος, όποιο είναι η κάθε φορά κυβέρνηση, δεν έρχεται για να λύσει με ένα μαγικό ραβδί σε μια μέρα τα προβλήματα. Αλλά τι αισθάνεται ο πολίτης? Αισθάνεται ο πολίτης ότι το κράτος είναι εδώ μαζί του, πρώτον. Και δεύτερον, έχεις και μια προσωπική άποψη με τα μάτια σου τι συμβαίνει σε μια περιοχή που έχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, είναι το παράπονο μας. Ούτε θα λοιπόν, καταστροφούμε, ούτε θα σου δούμε αν δεν ακριβώς, έρθουμε. Ακριβώς. Αλλά είναι γι' αυτό το λοιπόν, παράπονο. Τόνισα ότι αισθάνομαι περήφανη. Γιατί αυτή τη στιγμή... εγώ σαν στέλεχος και σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν αισθάνομαι μόνη. Είναι δίπλα μου όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, είναι δίπλα μου όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι δίπλα μου ο πρόεδρος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι δίπλα, είναι δίπλα στην προσπάθειά μας, είναι δίπλα στην Καστοριά. Και αυτό δεν μπορεί παρά να με κάνει να αισθάνομαι περήφανη. Γιατί αντιλήφθηκαν
την κατάσταση που υπάρχει και είναι η πρώτη επιλογή για τις δωρεές που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι μόνο συμβολική, σας λέω, είναι και πολύ ουσιαστική. Ναι. Κύριε Τελιγιώργη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσταν αυτό το απόγευμα μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να πω σε όλους, υπομονή. Η περιοχή μας, το έχω πει και άλλες φορές, μπορεί να είναι η περιοχή που βρέθηκε πρώτη στον κυκαιώνα αυτής της πραγματικά μεγάλης και πρωτόγνωρης κρίσης. Νομίζω όμως ότι εάν όλοι μαζί ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αλλά και η κυβέρνηση κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, μπορεί να είναι και η πρώτη που θα βγει από αυτή την κρίση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.